Και βγαίνω στην τετάρτη τάξη στο έκτο δημοτικό σχολείο Χαλανδρίου. Οι γονείς μου θα σας μιλήσουν για το παιδικά μου σχολικά χρόνια. Στην πρώτη δημοτικού είχα το αναγνωστικό με το Μίμη και τη Λόλα. Ήταν ένα βιβλίο γραμμένο στο πολιτονικό σύστημα και δεν είχε καθόλου ασκήσεις. Είχε μόνο κείμενα για διάβασμα. Τις ασκήσεις τις γράφαμε στο τετράδιο, αυτές που μας έδινε η δασκάλα. Το αγαπημένο μου βιβλίο στο δημοτικό ήταν ο Γεροστάθης. Αυτό το βιβλίο. Το κάναμε σαν αναγνωστικό στην πέμπτη δημοτικού, αφού είχαμε τελειώσει το κανονικό μας αναγνωστικό. Ήταν ένα βιβλίο που το αγαπήσαμε όλα τα παιδιά και σας συνιστώ και εσάς παιδιά να το αγοράσετε για την κυκλοφορία ακόμα και να το διαβάσετε. Στο τέλος της χρονιάς, εκείνα τα χρόνια, κάναμε τις λεγόμενες γυμναστικές επιδείξεις. Πηγαίναμε σχολείο 6 μέρες την εβδομάδα, δηλαδή κάναμε και τα Σάββατα. Τις 3 ημέρες πηγαίναμε πρωί και τις άλλες 3 ημέρες πηγαίναμε απόγευμα. Γιατί υπήρχε ένα κτίριο που το μοιραζόμασταν με το γυμνάσιο των Αρένων που έκανε τις αντίθετες ώρες από ό,τι εμείς. Τότε το γυμνάσιο είχε 6 τάξεις και δεν υπήρχε λύκειο. Στην πρώτη γυμνασίου, θυμάμαι, ήμασταν 63 παιδιά. Και από μέχρι. Στην εποχή μου υπήρχε το μάθημα της καλλιγραφίας που γινόταν με αυτή την πένα και με μελάνι που υπήρχε στο μελανοδοχείο. Τις μέρες που είχαμε λοιπόν καλλιγραφία κουβαλούσαμε μελανοδοχεία, την πένα και γράφαμε με μελάνι. Το μάθημα αυτό έχει καταργηθεί τώρα και τα παιδιά δεν μαθαίνουν καλλιγραφία. Επίσης, στην εποχή μου υπήρχε μόνο το αναγνωστικό βιβλίο στο δημοτικό. Κανένα άλλο βιβλίο. Ό,τι άλλα βιβλία είχαμε, τα γράφαν οι ιδιώτες και δεν ήταν τα επίσημα του Υπουργείου.